Νέα επίθεση κατά της Ελλάδος εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο αυτή τη φορά στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΠ. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην άσκηση ΕΦΕΣ 2022 αλλά και στους εορτασμούς για την επέτειο της άλωσης Κωνσταντινούπολης στην οποία είπε πως έδωσαν το παρόν περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι. Είμαστε αυτοί που αποδείξαμε ότι το να υπηρετούμε την Κωνσταντινούπολη είναι το ίδιο σημαντικό με το να την κατακτάς, είπε σημειώνοντας στη συνέχεια πως με την άσκηση στη Σμύρνη η Τουρκία έστειλε το απαραίτητο μήνυμα στους συνομιλητές της Τουρκίας. Ο πρώην βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης υπογραμμίζει πως ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την τουρκική γνώμη και παρατηρεί πως η διένεξη μεταξύ ΑΚΑΡ και Ελλήνων βουλευτών ήταν προσβλητική από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού. Οι διενέξεις αυτές με τους συναδέλφους από την Τουρκία ήταν συνεχόμενες και νομίζω ότι ήταν και σε έναν βαθμό στημένες ώστε να γίνουν. Τώρα, ακόμα περισσότερο όταν μια τέτοια επιτροπή συνεδριάζει στην Κωνσταντινούπολη, καταρχάς να πω ότι θεωρώ προσβλητικό από έναν υπουργό που είναι και αυτός που υποδέχεται όλες τις αποστολές, δεν πήγε μόνο η Ελλάδα, πήγαν από όλα τα μέλη κράτη του ΝΑΤΟ βουλευτές, είναι προσβλητικό να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πολύ σωστά όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής Ανεξαρτήτως Κόμματος, οι Έλληνες βουλευτές, παρενέβησαν και μίλησαν και με σκληρό τρόπο και πολύ σωστά θύμωσε ο υπουργός, ο Τούρκος Υπουργός, γιατί αυτά που έλεγε είναι αναντίστοιχα, είναι ψευδή και έχουν αποδειχθεί και από αυτά, από τα χαρτιά και από τις συμβάσεις και από όλους, από όλη τη διεθνή νομοθεσία ότι έχουν όχι απλώς άδικο, αλλά γύρουν θέματα τα οποία έχουν λυθεί τα τελευταία 70 χρόνια. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχει κρίση και στην Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την τουρκική γνώμη από την ακρίβεια που αυτή τη στιγμή οδηγεί τον τουρκικό λαό σε αδιέξοδο, όπως παρόμοια και συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά θέλω να πω ότι οι εθνικισμοί ποτέ δεν ήταν η συνταγή για να προχωρήσουν οι χώρες μας και στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και μόνες τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκακέρα. Στην ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκε και ο διεθνολόγος Βένιαμιν Καρακοστάνογλου, μιλώντας στην εκπομπή Αναλυτής του ένα τσάνελ με τον Απόστολο Τζεμιδάκη. Μπορεί να επικαλεστεί και για να τον προετοιμάσει εθνικό κίνδυνο, εθνική όπως προβλέπει το Σύνταγμά τους, για να κάνει νωρίτερα τις εκλογές. Διότι το αύριο φαίνεται πιο μαύρο από άποψη δημοσκοπήσεων σε σχέση με το χθες στην περίπτωση του εσωτερικού της Τουρκίας και αυτό θα είναι επικίνδυνο αν προσπαθήσει να πετύχει πρόωρες εκλογές, να επιβάλλει, κάνοντας ένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον ανεχθούμε τη φορά σωστά. Και θα πρέπει να αντιδράσουμε και να το ξέρει και αυτός και οι σύμμαχοί μας και ένα νησί ή μία βρακονησίδα, αν θελήσουν να καταλάβουν οι Τούρκοι, η αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων θα πρέπει να είναι καθολική. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οι σωστά. Τούρκοι έχουν την πολυτέλεια, επειδή οι ίδιοι θα προκαλέσουν αυτόν τον ας πούμε ευνηδιασμό, θα έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων να πάνε σε οποιαδήποτε από τις εκατοντάδες βρακονησίδες ή νησίδες, μικρονησίδες ή και νησιά του Αιγαίου. Εμείς δεν παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που να αφορούν την απέναντι ακτή, ούτε παραβιάζουμε, αλλά σίγουρα θα χτυπήσουμε και όλες τις δυνάμεις αλλά και θα προσβάλλουμε βασικές υποδομές στρατιωτικές και όχι μόνο της Τουρκίας. Αυτά λέει η ανάλυση από τους αρμόδιους της ελληνικής πλευράς, εάν η Τουρκία τολμήσει και το παραμικρό και έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι. Οπότε όλα είναι πιθανά. Είπατε ότι μπορεί να θέλει και πρόωρες εκλογές ο Ερντογάν, δηλαδή νωρίτερα. Ναι, οι εκλογές του είναι για τον Απρίλιο του χρόνου, αλλά το σύνταγμά τους, όπως το έχει αναθεωρήσει ο ίδιος, λέει ότι αν υπάρξει εθνικός λόγος, έκτακτη ανάγκη ας πούμε, την οποία βέβαια ο ίδιος θα έχει προκαλέσει, η Ελλάδα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Θα δούμε. Μάλιστα.